Επανεμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού και στην πόλη του Βόλου και μάλιστα το τελευταίο διάστημα υπήρξαν και νοσηλείες. Για τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο γνωστός ιατρός κ. Μανιδρέτος, επισημένοντας χαρακτηριστικά για μία ακόμη φορά ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει και κυρίως να τηρούνται τα ατομικά μέτρα υγιεινής. Μιλάμε μαζί για να θυμίσουμε ότι με το COVID δεν έχουμε τελειώσει. Υπάρχουν νοσηλευόμενοι. 10 ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάποιος με COVID στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά κρούσματα και έρχονται και στα τμήματα των επιγόντων, περιστατικών, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από COVID, οπότε πρέπει να έχουν κατά νου όλοι εκείνοι που είναι μεγάλης ηλικίας ή που έχουν προβλήματα υγείας άλλα, ότι πρέπει να προσέχουν. Καλό είναι να φοράμε τις μάσκες όπου υπάρχει συνωστισμός, καλό είναι να τις φοράμε, ας πούμε, σε μεγάλα καταστήματα που πηγαίνουμε για να ψωνίσουμε, σούπερ μάρκετ κλπ. Όπου αλλού υπάρχει συγχρονισμός, καλό είναι να φοράμε τη μασκούλα μας. Και μιλάμε ειδικά για εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή και ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή είναι κάποιες προχωρημένες ηλικίες. Μιλάτε με τους οικογενειακούς σας γιατρούς για να ενημερώνεστε. Κάντε τα εμβόλια όσοι πρέπει να τα κάνετε, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα που μπορεί πραγματικά να μας στοιχήσουν. Να είστε όλοι καλά, δεν χάνουμε την πίστη μας, κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε. Το κάλεσμα από πλευράς των γιατρών αλλά και των φαρμακοποιών, όχι μόνο σε επίπεδο Μαγνησίας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, είναι να σπεύσουν και για τον εμβολιασμό εκείνοι που δεν τον έχουν ολοκληρώσει και σε κάθε περίπτωση να φροντίσουν και για το αντιγρυπτικό εμβόλιο.